ψηλιά. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια, για την αγάπη Του, για το έλεος Του. Τον ευχαριστούμε για την Εκκλησία Του, αγαπητή αδερφή, που μας πρόσθεσε μέσα στην οικογένεια τη δική Του. Μεγάλη τιμή, αγαπητά αδέρφια, δεν είναι κάτι απλό. Άμα καθίσουμε να το σκεφτούμε καλά, είναι μια μεγάλη τιμή που μας έκανε ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια. Όχι ότι το αξίζαμε, όχι ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, όχι ότι κάναμε καλά έργα, αλλά ο Κύριος έκανε πολύ χάρη, αγαπητή αδερφή, στη ζωή μας. Μας έδωσε την πρόσκληση. Και ο Κύριος δίνει προσκλήσεις, αγαπητή αδερφή, και σήμερα, αυτές τις τελευταίες μέρες που ζούμε, μοιράζει προσκλήσεις. Και σου λέει, έλα, έλα παιδί μου να με ακολουθήσεις. Μα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν οι δουλειές μας, οι μέρημνες. Έλα να με ακολουθήσεις, λέει ο Κύριος. Άστα όλα επάνω μου. Χωρίς εμένα, ο Κύριος λέει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Θα κοπηλατείς σε έναν Ατλαντικό ωκεανό. Έτσι είναι ο άνθρωπος, αδερφοί, που δεν εμπιστεύεται το Θεό και προσπαθεί να κάνει κάτι στη ζωή του. Και έχουμε δει πράγματα, έχουμε δει ανθρώπους, ας πούμε, που ξεκινήσαν ωραία, πήρανε χαρίσματα, πήρανε το Πνεύμα το Άγιο, δώσανε την καρδιά τους στον Χριστό, αλλά στην πορεία ήρθε η ώρα της δοκιμασίας. Και ο εχθρός έρχεται να σου δώσει πολλά πράγματα. Στον Κύριο είπε, πέσε να με προσκυνήσεις και όλα τα βασίλεια, λέει, είναι δικά μου, θα τα δώσω. Έρχεται να σου κάνει μια προσφορά. Και εκεί φαίνεται η καρδιά μας, αγαπητά αδέρφια, πόσο αγαπάμε το Θεό. Θα ακολουθήσω αυτή τη φωνή που θέλει να μου δώσει την προσφορά και να με απομακρύνει από τον Κύριο, ή θα ακολουθήσω αυτό το άστρο, το λαμπερό, που θα με οδηγήσει στο Χριστό, στο θέλημα του Θεού. Αυτό το άστρο ακολουθήσαν οι μάγοι. Αυτό το άστρο σήμερα, αγαπητοί αδερφοί, είναι το Ευαγγέλιο. Που οδηγεί τον άνθρωπο στο θέλημα του Θεού. Εκεί μας πάει. Θα μας πάει στο Χριστό. Όταν ακολουθήσω, όταν υπακούσω στο Λόγο του Θεού, θα με οδηγήσει στο θέλημα του Θεού. Θα με οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί αδερφοί. Και όταν εύχονται οι άνθρωποι για ένα ταξίδι, το έλεγε και ο αδερφός ο Λούις αυτό, λένε καλό ταξίδι, καλό ταξίδι. Δεν είναι να ξεκινήσει το ταξίδι μόνο, αλλά είναι να τερματίσει κιόλας, αγαπητά αδερφιά. Και πρέπει να τερματίσουμε. Ναι, μας κάλεσε ο Κύριος πριν χρόνια, άλλων 20 χρόνια, άλλων 30, άλλων 10, άλλων 5. Μας κάλεσε ο Κύριος. Το θέμα είναι να τερματίσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Αυτές τις μέρες πέρασε στεναχώριες η χώρα μας και περνάμε με τις φωτιές, με διάφορα που συμβαίνουν, αγαπητοί αδερφοί, αλλά τα παιδιά του Θεού που διαβάζουν το Λόγο του Θεού ξέρουν ότι είναι τα σημεία του ερχομού του Χριστού, αγαπητοί αδερφοί. Απ' τη μια στεναχωριόμαστε, γιατί δεν μπορεί να χαίρεσαι όταν βλέπεις να καίγονται δάση, να γίνεται ζημιά, καταστροφή, να υπάρχουν αρρώστιες, δεν χαίρεσαι, λυπάσαι. Αλλά απ' την άλλη λες, έρχεται ο Κύριος. Αυτά έλεγε ο Κύριος, θα γίνουν σεισμοί κατά τόπους. Άμα διαβάσετε την αύξηση των σεισμών, τα τελευταία χρόνια είναι τεράστια. Διάβασα μια μέρα στις ειδήσεις, έχουν ανέβει σεισμοί τελευταία πάνω από 500%. Δεν φαίνεται, δεν το καταλαβαίνουμε. Έγινε σεισμό στο Αίγιο, έγινε στη Ρόδο, έγινε στην Αλεξανδρούπολη, έγινε εδώ, έγινε εκεί. Θα γίνουν σεισμοί κατά τόπους, λέει ο Λόγος του Θεού. Και γίνονται, αγαπητοί αδερφοί. Σημεία που διαβάζαμε, λέγαμε ότι θα έρθει η ώρα ότι ο Αντίχριστος θα σφραγίσει τους ανθρώπους. Όταν θα φύγει η Εκκλησία, όταν θα γίνει η αρπαγή, μετά θα βάλει το χάραγμα στους ανθρώπους, στο δεξί χέρι, στο μέτωπο. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία της Αγίας Γραφής. Ένα νούμερο έδωσε ο Θεός μέσα στα δισεκατομμύρια νούμερα που υπάρχουν στα μαθηματικά. Ένα νούμερο έδωσε. Θα βάλει το 666. Και βλέπουμε ακριβώς μετά το 1983, από ό,τι θυμάμαι,
αρχίσανε να το βάζουν στα προϊόντα δειλά-δειλά, προσπαθήσανε με το 777, με το 555, δεν δουλεύανε καλά τα κομπιούτερ. Μόλις βάλανε το 666, δουλεύανε τέλεια τα κομπιούτερ. Το έλεγε η Εκκλησία, το κήρυτε, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, κηρύτανε τα αδέρφια, υπάρχουν κασέτες από τότες, που λέγανε αυτό είναι το χάραγμα όταν άρχισε να μπαίνει στα προϊόντα. Κάποιοι φανατικοί θρησκευόμενοι λέγανε τι είναι αυτά που λένε αυτοί, τα έχουν χαμένα. Δεν είναι έτσι. Και όμως τώρα όλοι οι αδερφοί συμμαρτυρούν και λένε ότι αυτό το barcode που έχει μπει σε όλα τα προϊόντα εδώ και χρόνια, οι δύο διπλές γραμμές στην αρχή, οι δύο διπλές γραμμές στη μέση και οι δύο διπλές γραμμές στην άκρη, άμα ρωτήσετε οι προγραμματιστές που είναι η δουλειά τους, είναι το 666. Είναι τα τρία εξάρια. Έχει μπει σε όλα τα προϊόντα και αυτό θα μπει στον άνθρωπο. Έχουν φτιάξει τα πάντα. Υπάρχουν τσιπάκια σκόνης. Τι είναι αυτό το τσιπάκι σκόνης? Φαίνεται μόνο με το μικροσκόπιο. Χωράει 4.000 πληροφορίες. Τι θα κάνουν στον άνθρωπο, αδερφέ? Πώς μπορούν να το βάλουν? Με διάφορους τρόπους. Το θέμα είναι εμείς πρέπει να περιμένουμε τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια, να ετοιμαζόμαστε. Και λέγαμε κάποτε πριν 30 χρόνια, και πώς θα το βάλουν οι άνθρωποι το χάραγμα, πώς θα το δεχτούν όταν θα έχει φύγει η Εκκλησία? Εν τω μεταξύ λέγανε από τότε υπάρχουν εξωγήινοι, υπάρχουν εξωγήινοι. Και το υποθάλπτουν και σήμερα, εξωγήινοι, εξωγήινοι. Εμείς ξέρουμε ότι μόνοι εξωγήινοι είναι τα χερουβίμ, οι άγγελοι, αυτοί που ζουν έξω από τη γη, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι, όπως τα λένε οι άνθρωποι, με περίεργα μάτια, με περίεργα αυτιά και τέτοια. Αλλά αυτά τα αποδίδουν, αδερφέ, όλα, γιατί όταν θα φύγει η Εκκλησία, όταν θα σαλπίσει ο Κύριος και θα φύγει η Εκκλησία, θα πούνε, α, τους πήραν οι εξωγήινοι. Θα τους το λέγαμε εμείς χρόνια. Και λέγαμε τότε, πριν 30 χρόνια, ότι πώς θα πάνε να δεχτούν το χάραγμα οι άνθρωποι. Γιατί θα έρθει, λέει, στη Β' Θεσσαλονικής, θα έρθει μεταξύ των απολυμένων ο Αντίχριστος, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει. Αφού φύγει η Εκκλησία, θα έχουν μείνει οι άνθρωποι που είναι για την απώλεια και εκεί θα αρχίσει, θα τους βάζει το χάραγμα. Να ελέγξει τα πάντα, να ελέγξει τον άνθρωπο. Και βλέπουμε σήμερα, αγαπητά αδέρφια, όλα εκεί δουλεύουν για τον έλεγχο. Τα πάντα, δορυφόροι, έλεγε ένας αδερφός προγραμματιστής. Δεν χρειάζεται, λέει, τώρα πια που υπήρχαν έξω από τα στρατόπεδα μια φωτογραφική μηχανή με ένα χ. Δεν χρειάζεται πια αυτό. Αφού διαβάζει η εφημερίδα από το δορυφόρο. Κάνει zoom, έχει τέτοια δυνατότητα ο δορυφόρος που κάνει zoom στην εφημερίδα και τη διαβάζει. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, γίνονται, αδερφοί. Και λέγαμε ότι οι άνθρωποι πώς θα πάνε να βάλουν το χάραγμα. Λέγαμε τότε, πριν 30 χρόνια, θα περιμένουν ουρές έξω από τα μαγαζιά. Ουραίες ο κόσμος. Και από αγανάκτηση θα πήγαινε να το βάζουν. Άντε πάω να το βάλω εκεί να περνάω πρώτος, θα πει ο άλλος. Ο άλλος που δεν έχει πιστέψει ότι αυτό, όποιος το βάλει στο δεξί χέρι, στο μέτωπο, είναι τελειωμένος για το Θεό. Θα πιει από τον ίνο του Θεμού, του Θεού. Και βλέπουμε σήμερα, αδερφοί, περνάμε από τράπεζες. Η δουλειά μου και εμένα είναι οδηγάω μέσα στους δρόμους. Και βλέπεις ουρές, αδερφοί. Τους λυπάμαι έτσι τους ανθρώπους. Στεναχωριέμαι, μεγάλοι άνθρωποι, ουραίες έξω από τις τράπεζες. 20-30 άτομα, 40 άτομα. Βλέπουμε, δώσαν εντολή και κλείνουν οι τράπεζες. Και μέχρι το 2026, ο νόμος που άρχισε να ισχύει από τον Οκτώβριο, σταματάνε και τα μετρητά. Τρέχουνε τα πράγματα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος το περίμενε αυτό, να βλέπεις ουρές έξω από τις τράπεζες? Ουρές, ώρες, μες στον ήλιο οι άνθρωποι. Και όλοι, πιστεύω, λίγο πολύ έχουμε πάει και περιμένουμε. Άμα χρειαστούμε κάτι, ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια. Έρχεται ο Κύριος. Πρέπει να φωνάξουμε στους ανθρώπους. Πρέπει να ομολογήσουμε. Πρέπει να πούμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο και δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος λέει: ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Και δεν είμαστε μόνο εμείς οι πιστοί, αδερφοί. Δεν είμαστε μόνο εμείς που θα πιστέψουμε. Είναι πολλοί κόσμος έξω που ενδιαφέρονται. Δεν ξέρουνε, είναι αγανακτισμένοι με όλα αυτά που βλέπουν γύρω τους από την αμαρτία. Και πρέπει να φωνάξουμε, αγαπητά αδέρφια, να δώσουμε μια κάρτα. Πάρε μια καρτούλα να ακούσεις λίγα λόγια από το ίντερνετ για τον Χριστό. Τι ωραίο που είναι. Να ακούσεις από το ράδιο. Παίζει το ράδιο, παίζει το ίντερνετ, παίζουν τόσες σελίδες. Πάρε να ακούσεις δύο λόγια για τον Χριστό. Και αν δεν σ' αρέσει, μην ξανακούσεις. Αλλά κάνε μια δοκιμή.
Και φωνάζουμε στους ανθρώπους, αγαπητά αδέρφια, πραγματικά μένουν άναυδοι όταν ακούνε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, αγαπητά αδέρφια, σελίδα 818. Είναι γνωστή η ιστορία, την έχουμε διαβάσει, την έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει κηρύγματα. Είναι ο αδερφός μας ο Ιωνάς, ένας προφήτης του Κυρίου. Θα διαβάσω εντάχει, αλλά θέλω να διαβάσω την ιστορία, αδερφοί, γιατί μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού φανερώνεται, αδερφοί, το θέλημα του Κυρίου. «Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνά των Ιών του Αμαθή, λέγον σηκώθητη, ύπαγες Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη, και κήρυξον κατά αυτής, διότι ασέβη αυτόν ανέβει ενώπιόν μου. Και σηκώθη ο Ιωνάς δια να φύγει Σταρσής από προσώπου Κυρίου, και κατέβη σιώπη και βρήκε πλοίον πορευόμενον Σταρσής, και έδωκε τον άβλον αυτού και επέβη σε αυτό, δια να υπάγει με ταυτόν εις Σταρσής από προσώπου Κυρίου. Και ο Κύριος εξήγηρε άνεμο μέγα επί τη θάλασσα και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίο εκινδύνευε να συντριφθεί. Και εφοβήθησαν οι ναύτε και ανέβησε ανέκαστος προς το Θεό αυτού και έκαμον εκβολή των εν το πλοίο σκευών εις τη θάλασσα δια να ελευρωθεί από αυτόν. Ο δε Ιωνάς κατέβη στο κύλωμα του πλοίου και πλαγίασε και κοιμάτο βαθέως. Και πλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν: Τι κοιμάσαι εσύ, σηκώθητε, επικαλού το Θεό σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθώμε. Και είπον έκαστος προς τον πλησίον αυτού: Έλθετε και ας ρίψουμε κλήρους για να γνωρίσουμε τίνος ένεκεν το κακό τούτο είναι φημάς. Και έριψαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος επί τον Ιωνά. Τότε είπον προς αυτόν, είπε τώρα προς εμάς: Τίνος ένεκεν το κακό τούτο ήλθον εφημάς, τι είναι το έργο σου και πόθεν έρχεσαι, τι ο τόπος σου και εκτίνος λαού είσαι. Ο δε είπε προς αυτούς: Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριο τον Θεό του ουρανού, ώστε σε ποίησε τη θάλασσα και την ξηρά. Τότε φοβήθησαν οι άνθρωποι, φόβον μέγα, και είπαν προς αυτόν: Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Διότι εγνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγε από προσώπου Κυρίου, επειδή είχε αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Και είπαν προς αυτόν: Τι να σε κάμουμε, δια να ησυχάσει η θάλασσα εφημών, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον. Και είπε προς αυτόν: Σηκώσατε με και ρίψατε με στη θάλασσα. Και η θάλασσα θέλει ησυχάσει εφημών, διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας μου έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς. Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά για να επιστρέψεις προς την ξηρά, αλλά δεν είναι δύνατο, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριο και είπεν, και είπον: Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθώμε δια τη ζωή του ανθρώπου τούτου και μη επιβάλλεις εφημάς αίμα αθών, διότι εσύ, Κύριε, έκαμε σως ήθελες. Και σήκωσαν τον Ιωνά και έριψαν αυτόν εις τη θάλασσα και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριο φόβον μέγα και προσέφεραν θυσία εις τον Κύριο και έκαμον ευχάς. Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπιεί τον Ιωνά. Και είτο ο Ιωνάς εν την κοιλία του κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Και προσευχήθη Ιωνάς προς Κύριον τον Θεόν αυτού εκ της κοιλίας του κήτους και είπε: Εβόησαν τη θλίψη μου προς τον Κύριο και εισήκουσέ μου και εκ κοιλίας άδου εβόησα και ήκουσα στη φωνή μου, διότι με έριψα στα βάθη, στην καρδία της θαλάσσης και ρεύματα με περιεκύκλωσαν. Πάσε οι τρικυμίες σου και τα κύματά σου διήλθον επάνωθεν μου. Και εγώ είπα: Απερίφθη απέμπροσθεν των οφθαλμών σου. Όμως θέλω επιβλέψει πάλι στο ναό των Άγιών σου. Τα ύδατα με περικύκλωσαν έως της ψυχής. Η άβυσσος με περιέκλεισε. Τα φύκια περιτυλίχθησαν περί την κεφαλή μου. Κατέβη στα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι πάνω Θεέ μου διαπαντός. Αλλά ανέβη η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Ενώ ήτο εκλυπούσα εν ημί η ψυχή μου, ενεθυμήθη τον Κύριο. Και η προσευχή μου εισήλθε προσέ, εις το ναό των Άγιών σου. Οι φυλάτοντες ματαιότητα ψεύδους εγκαταλείπουσι το έλεος αυτών. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προσέ, με τα φωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθη. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνά επί την ξηρά. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνά εκ Δευτέρου, λέγον: Σηκώθητη, ύπαγες Νινεβή, την πόλη τη μεγάλη και κήρυξον
προς αυτήν το κήρυγμα το οποίο εγώ λαλώ προσέ. Και σηκώθη ο Ιωνάς και υπήγε συνεβή κατά το λόγο του Κυρίου. Ιδέν είναι βήει το πόλης μεγάλης φόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήρθε ο Ιωνάς να διήρχεται εις την πόλη οδό μίας ημέρας και κήρυξε και είπε «Έτη 40 ημέρε και Νινεβή θέλει καταστραφή». Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις το Θεό και κήρυξαν νηστεία και νεβήθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε τη στολή αυτού επάνωθεν αυτού και σκεπάστη με σάκο και κάθισε επί σποδού. Και διεκηρύχθη και γνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκίσωση, μηδέ είδωρ να πείωση, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσει ισχυρός προς τον Θεό και ας επιστρέψωσει έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι εν τεσχεσί αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του θυμού αυτού και δεν απολεστώμε. Και είδε ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από τις οδού αυτών της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίο είπε να κάνει σε αυτούς και δεν έκαμε αυτό. Και λυπήθη ο Ιωνάς λύπη μεγάλη και ηγανάκτησε και προσευχήθη προς τον Κύριο και είπε «Ω Κύριε, δεν είτο ούτως ο λόγος μου ενώ έτι ήμουν εν την πατρίδα μου. Για τούτο προέλαβα να φύγω εις Ταρσής, διότι εγνώριζαν ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακό. Και τώρα, Κύριε, λάβε δε ο μέσου την ψυχή μου, απ' εμού, διότι είναι καλό, καλύον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπε ο Κύριος, «Είναι καλό να αγανακτείς». Και εξήλθε ο Ιωνάς από της πόλεως και κάθισε κατά το ανατολικό μέρος της πόλεως και εκεί έκαμε εις αυτόν καλύβι και κάθεται υποκάτω αυτή εις εν τη σκιά, έως σου ήδη τι έμελε να γίνει στην πόλη. Και διέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθη. Και έκαμε να αναβεί επάνωθεν του Ιωνά, δια να είναι η σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού, δια να ανακουφίσει αυτόν από τις λήψεως αυτού. Και χάρη ο Ιωνάς δια την κολοκύνθη χαρά μεγάλη. Και διέταξε ο Θεός κόλικα, ότι εχάραξε η αυγή την επαύριο, και επάταξε την κολοκύνθη και ξηράνθη. Και καθώς ανέτειλε ο ήλιος, διέταξε ο Θεός άνεμο ανατολικό καυστικό, και προσέβαλε ο ήλιος επί την κεφαλή του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε. Και ζήτησε την ψυχή αυτού να αποθάνει και είπε «Είναι κάλλιον σε μένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπε ο Θεός προς τον Ιωνά «Είναι καλό να αγαναχτείς για την κολοκύνθη». Και είπε «Καλόν είναι να αγαναχτώ έως θανάτου». Και είπε «Κύριος, η ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, για την οποία δεν εκοπίασας, αλλά δου έκαμες αυτήν να αυξήσει. Ήτι σε γεννήθη εν μια νυχτή και εν μια νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβής της πόλεως της μεγάλης, ενήν υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ήτινες δεν διακρίνωση τη δεξιά αυτών από τις αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου». Αγαπητά αδέρφια, είναι αρκετά τα εδάφια αυτής της ιστορίας. Είναι μια πραγματική ιστορία όμως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ δεν χορταίνω να την ακούω αυτή την ιστορία. Ο Κύριος μιλάει στον Ιωνά, στον προφήτη, στον άνθρωπο το δικό του, στον άνθρωπο που έρχεται και αναπαύεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω του, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιο πήγαινε στους προφήτες, στους ιερείς και στους βασιλιάδες. Τους χρησιμοποιούσε ο Θεός, μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο και μετά έφευγε. Και τώρα ζούμε στην Καινή Διαθήκη, αγαπητοί αδερφοί. Τώρα το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, αγαπητά αδερφιά. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη τιμή ο Θεός στον άνθρωπο της Καινής Διαθήκης. Μεγάλη η προσφορά του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να έχουμε σήμερα, αγαπητά αδέρφια, χωρίς να το αξίζουμε, χωρίς να το αξίζω και χωρίς να το αξίζεις, να έχεις το Πνεύμα το Άγιο από το Θεό δοσμένο. Ένα τρομερό δώρο, ανεκτίμητης αξίας. Ευχαριστούμε το Θεό. Μιλάει ο Θεός, ξέρει για την Νινεβή. Και ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, αδερφοί. Είναι πάνσοφος. Γνωρίζει το αύριο, γνωρίζει το μετά, το πριν. Τα πάντα γνωρίζει ο Θεός. Και λέει τώρα στον Ιωνά,
που εμείς αγαπητοί αδελφοί είμαστε λέει σαν σκόνη επάνω στη Σάλπιγγα, λέει, επάνω στην Πλάστιγγα λέει στον Ισαΐα. Λέει στη σκόνη, στον Ιωνά, πήγαινε να κάνεις αυτό, να μιλήσεις στην Ινεβή. Να μετανοήσουνε. Γιατί κύριε τώρα δεν τους αφήνεις εκεί. Τι μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος. Αφού είναι αμαρτωλοί πολλοί, να τους αφήσουμε να καταστραφούν, να ησυχάσουμε. Ολόκληρες πόλη εκεί πέρα, τόσες χιλιάδες κόσμος και είναι άθεοι, είναι και άπιστοι. Και σήμερα πολύ εύκολα λέμε αυτή τη λέξη, είναι άπιστος, άστονα. Κάτσε αδερφέ, περίμενε. Ο Κύριος δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού αδερφέ. Ψάχνει να βρει τρόπο ο άνθρωπος να μην είναι έξω από τη σωτηρία του Θεού, αγαπητοί αδερφοί. Εφευρίσκει τρόπους ο άνθρωπος. Και είναι καλό, αγαπητοί αδερφοί, να γίνουμε όπως μεταχειρίστηκε ο Κύριος τον Ιωνά, να είμαστε σύγχρονοι Ιωνάδες σήμερα. Να σε μεταχειριστεί και να με μεταχειριστεί ο Θεός, να φέρεις το μήνυμα της μετάνοιας, το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Κύριος είπε μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, να μεταφέρουμε αυτά τα λόγια του Θεού. Μην πιάνουμε τους ανθρώπους και τους κουράζουμε. Τους λέμε λόγια γιατί ακούμε παράπονα. Οι εργάτες του Θεού που μετακινούνται, κινούνται σε σπίτια, πάνε εδώ, πάνε εκεί, ακούνε παράπονα οι εργάτες. Τι παράπονα, ήρθε κάποιος εδώ και είπε, δεν σταμάταγε να λέει. Δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό αδερφοί. Εν τη πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Δεν σημαίνει θα μιλάς τον άλλον 2 ώρες και θα τον πείσεις να τον κάνεις να πιστέψει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν χρειάζονται πολλά. Σε ένα μωρό δεν βάζεις 50 κουταλιές φαΐ μέσα στο στόμα του. Ένα με το κουταλάκι, λίγο-λίγο του βάζεις εκεί την κρεμούλα και την τρώει. Σιγά-σιγά, μισό κουταλάκι. Σε λίγο πάλι. Δεν χρειάζεται πάνω το φορτώσεις τον άλλον. Αυτό είναι εγωισμός, αγαπητά αδέρφια. Όποιος το κάνει αυτό είναι εγωισμός. Θα πιέσω την ψυχή, τους μιλάω. Έλα εδώ, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, κάνε. Κάτσε αδερφέ. Κάτσε αδερφέ μου. Δείξε τον Χριστό με τη ζωή σου πρώτα. Πρώτα η ζωή σου θα μιλήσει για τον Χριστό. Και αν έχεις πάρει κάποιο χάρισμα από το Θεό, πρώτα η ζωή σου θα μιλήσει. Αν η ζωή σου είναι σκάνδαλο, πώς μπορείς να έρθεις στην εκκλησία πίσω το λέγει Κύριος. Η ζωή σου δεν μιλάει. Πρέπει να μιλάει η ζωή μας, αγαπητά αδερφέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα σε ακούσει κανένας. Όταν δεν είσαι στο θέλημα του Θεού. Όταν είσαι σε παράβαση, δεν θα σε ακούσει κανένας. Ο Ιωνάς πιστεύει ότι έχει πιο πολύ αγάπη, νομίζω, από τον Θεό. Γιατί ο Θεός ξέρει για την Ινεβή, ξέρει για τους ανθρώπους. Του λέει πήγαινε στην Ινεβή. Όχι, εγώ θα πάω στους Θαρσείς, λέει. Και μερικές φορές, αγαπητά αδέρφια, ο άνθρωπος του Θεού επισμώνει. Και το πείσμα είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας, λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Αν υπάρχει πείσμα, αδερφοί, στη ζωή μας πρέπει να το διώξουμε. Κύριε Ήμαρτον, διώξε το πείσμα, Κύριε. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημά Σου. Θέλουμε να είμαστε μια πλαστελίνη στα χέρια Σου. Τι ωραία είναι η πλαστελίνη, αδερφοί, σαν υλικό, Το παίρνεις και το πλάθεις ό,τι θέλεις. Παίζουμε με τα παιδάκια εκεί. Το φτιάχνεις αυτό, το φτιάχνεις εκείνο, την πλαστελίνη. Τέτοια καρδιά θέλει από εμάς ο Κύριος, αγαπητά αδερφοί. Να γίνεται λέει σαν τα παιδιά. Γιατί έχουν μια καρδιά που πλάθεται, αγαπητοί αδερφοί. Όχι μια καρδιά που θα μου λαρώσει. Όχι, αυτό που λέω εγώ είναι. Δεν κάνω πίσω με τίποτα. Δεν ακούω κανένα. Κάτσε, αδερφέ μου. Περίμενε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Ιωνάς παίρνει τέτοια θέση. Μπαίνει στο πλοίο, να πάει αλλού. Δεν ακούει ποιον, το δημιουργό του. Και πολλές φορές δεν ακούμε, αγαπητοί αδερφοί, τον Θεό. Μπαίνουμε μπροστά, τον προσπερνάμε, τον αφήνουμε πίσω. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Προσβάλλουμε. Δεν υπολογίζουμε τίποτα. Δεν πονάμε για την ψυχή. Ανοίγει η πόρτα εδώ και μπαίνει μια ψυχή μέσα. Πονάς για αυτή την ψυχή. Κάθεται σε ένα κάθισμα. Για αυτή την ψυχή έχισε το αίμα του Χριστός. Επάνω στο σταυρό. Κάθεται μέσα σε ένα κάθισμα. Κάθεται όλος ο πίσω, δεν σταματάει να μιλάει. Μπουρ, 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 μπουρ. Κάτσε, αδερφέ. Εδώ δεν είναι πλατεία. Άμα θες να μιλήσεις, πήγαινε στην πλατεία, έχει παγκάκια και πήγαινε κάτσε. Εδώ είναι η εκκλησία που κηρύτεται το Λόγος του Θεού. Και μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος για μία φορά και να μην τον ξαναδείς ποτέ. Αυτό έλεγα στα παιδιά όταν ήταν μικρά. Ήμασταν εκεί στην εκκλησία της Νίκαιας, καθόντουσαν εκεί κοντά μας. Λέω, μπροστά κάθονται κάποιοι άνθρωποι.
Μπορεί να μην ξανάρθουν ποτέ, δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι η ευκαιρία η μοναδική να ακούσει για τον Χριστό άλλος. Μπορούμε να γίνουμε εμπόδιο εμείς. Πώς μπορώ να γίνω εμπόδιο, αν μην σταματάω να μιλάω. Έρχονται οι εργάτες να προσευχηθούν, να κάνουν ευχέλιο εδώ στους ασθενείς. Αντί να προσεύχεται και να κλαίει όλη η Εκκλησία, μιλάμε. Δεν είναι καλό, αδερφέ. Εμποδίζεται το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάμε. Ό,τι θέλεις, αδερφέ μου, μπορείς να τα πεις έξω από την Εκκλησία. Βγες, άμα είναι κάτι επίγον, πήγαινε λίγο έξω, μίλα, γέρνα πίσω. Όχι μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδερφοί. Πρέπει να αφήσουμε να διακονεί το Πνεύμα το Άγιο. Η Εκκλησία είναι αγορασμένη με το αίμα του Χριστού. Την αγόρασε με το αίμα του ο Κύριος στην Εκκλησία. Δεν είναι καμιανού, δεν είναι δικιά μου, δεν είναι του αδελφού του Γιώργου, του αδελφού του Νικολακόπου. Καμιανού δεν είναι η Εκκλησία. Είναι του Χριστού, αγαπητά αδέρφια. Και πρέπει να σεβόμαστε το χώρο. Και τα παιδιά πρέπει να τα μάθουμε από μικρά, να σέβονται το χώρο της Εκκλησίας. Και ο Ιωνάς, αφού τραβάνε τέτοια ταλαιπωρία εκεί μέσα στο καράβι, πέφτουν σε θαλασσοταραχή, οι άνθρωποι καταλάβαν ότι κάτι συμβαίνει. Κάποιος είναι εδώ, κάτι γίνεται που πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Ρωτήσανε, εκεί πήγανε, βρήκανε τον Ιωνά να κοιμάται. Ο Ιωνάς ήξερε, εμπιστευμένος, ξέρει το θέλημα του Θεού, τους λέει τι συμβαίνει. Λέει, άμα πετάξετε μέσα θα ησυχάσει η θάλασσα. Άμα σε πετάξουμε μέσα, ο Ιωνάς, στη θάλασσα. Το σχέδιο του Θεού θα εκπληρωθεί στη ζωή μας, αγαπητοί αδερφοί. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στο Θεό. Θα βρούμε τον πελά μας, θα βρούμε κακοκαιρία, θα βρούμε θαλασσοταραχή. Δεν είναι καλό να έρχεται αντιμέτωπος ο Θεός μαζί σου. Γιατί? Άστο, αρχίζουν τα συναισθήματα. Κοριτσάκι είναι, μην το προσβάλλω. Άστο να ντυθεί όπως να είναι. Όχι, αδερφοί μου, να μην ντυθεί όπως να είναι. Να ντυθεί όπως θέλει ο Χριστός. Όπως θέλει το Ευαγγέλιο. Με εδώ, με σοφροσύνη. Μα θα το προσβάλλω το παιδί, ας το προσβάλλεις. Θα το κερδίσεις το παιδί σου. Μίλησέ του ειλικρινά. Πες του ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να μην προκαλεί. Να μην προκαλέσουμε. Αλλά να έρθει με ευσέβεια μέσα στην Εκκλησία, να είναι ένα παράδειγμα. Να βλέπει ο άλλος επάνω του το Χριστό. Και πήγαμε, θυμάμαι, μια φορά είχαμε πάει με την νεολαία εκεί στο χωριό του αδερφού μας, του Νικολακόπουλου, στην Πελοπόννησο, παλιά. Κατεβήκαμε από το πούλμαν, γέμισε όλο το χωριό, κοπέλες με φούστες και λέγανε, δεν μας είχαν δει ότι είμαστε κι εμείς μαζί τους, ξέρω εγώ πιο πέρα εμείς, και λέγανε οι άνθρωποι εκεί, οι άντρες, λέει, πω, πω, κοπέλες, θαυμάζανε. Κοπέλες με φούστες, σεμνές, μπράβο, τι ωραία, ένα στολίδι, αγαπητή αδερφή η γυναίκα. Αυτό που λέει ο Θεός είναι κάτι ωραίο, είναι ευλογημένο και θα δεις το χέρι του Θεού στη ζωή σου. Όταν κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Ιωνάς τον πετάξανε μέσα. Τώρα τι γίνεται. Στέλνει ο Θεός ένα υποβρύχιο της εποχής. Ένα κήτος. Δεν ξέρουμε τι ήταν. Φάλαινα ήταν, κάτι άλλο ήταν, δεν ξέρω. Δεν μας λέει. Πάει το αραπάζει εκεί τον Ιωνά. Έχει οξυγόνο μέσα του το κήτος. Μένει εκεί. Έρχεται σε θλίψη, στεναχώρια, τι γινόταν τώρα μέσα στην κοιλιά του κήτους, τι θα είχε εκεί, σάπια, ψάρια, φύκια, γαστρικά υγρά, τι θα είχε εκεί αυτό το ψάρι. Δυσκολεύτηκε ο Ιωνάς. Άρχισε να φωνάζει στο Θεό. Κατάλαβε ότι έχει εναντίον του το Θεό, αγαπητοί αδερφοί. Και είναι καλό, αγαπητά αδέρφια, όταν βλέπουμε εναντίον μας το Θεό να μετανοούμε. Να επιστρέφεις από εκεί που έχασες το Θεό. Μην αλλάζεις δρόμο και λες δεν πειράζει. Μα είναι λίγο, λίγο πιο εδώ βγήκα. Θα χαθείς. Θα χάσεις το μονοπάτι. Θα χάσεις την οδό, την αγαθή. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και αφού προσευχήθηκε ο Ιωνάς, πιστεύω μετανόησε εκεί, κατάλαβε το λάθος του, δίνει εντολή ο Κύριος στο κήτος και τον βγάζει στην παραλία. Θα πας εκεί που θέλω εγώ, Ιωνά. Παιδί του Θεού, θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Να μην κάνουμε το θέλημά μας, αδερφοί. Ο άνθρωπος ακούει τρεις διαφορετικές φωνές. Ακούει τη φωνή της καρδιάς του, τη φωνή του Θεού και τη φωνή του εχθρού. Να προσέξουμε ποια φωνή ακούμε. Είναι επικίνδυνο, θα σε οδηγήσει σε λάθος δρόμο. Αν ακούσεις φωνή που δεν είναι από το Θεό και δεν συμφωνεί με το λόγο του Κυρίου, θα οδηγηθεί σε λάθος δρόμο. Θα χάσεις τη σωτηρία σου. Χάνεται η σωτηρία.
Λένε κάποιες οργανώσεις, κάποιες θρησκευτικές, α, δεν χάνεται η σωτηρία, έχει γόμα ο Θεός και σβήνει ονόματα. Και όμως, αγαπητοί αδερφοί, το λέει καθαρά, το έχετε δει κι εσείς, στο τέλος της Αποκάλυψης, λέει ο Θεός, διότι μαρτυρώμε εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν τις επιθέσεις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάς, τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Εάν τις αφαιρέσει από το λόγο του βιβλίου της προφητείας αυτής, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Θα το αφαιρέσει το όνομά του. Μα γιατί, καλός ο Θεός. Ακούμε τέτοια πράγματα. Και η γυναίκα του Λότ έτσι σκέφτηκε. Έλα τώρα, είπε ο Θεός, να μην κοιτάξουμε πίσω. Καλός ο Θεός. Θεός είναι αγάπη μας, έχει κάνει τόσα καλά πράγματα. Για να ρίξω μια ματιά πίσω. Έμεινε στήλη άλατος. Και να πάρουμε αυτά τα παραδείγματα, αγαπητοί αδερφοί. Στην τήρηση, λέει, των εντολών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Έρχεται ο Κύριος και ανταμείβει τον άνθρωπο που θα είναι υπάκουος. Εσείς είστε φίλοι μου, λέει ο Κύριος, εάν κάνετε αυτό που σας παραγγέλνω. Δεν θα κάνω το θέλημά μου. Δεν θα κάνω αυτό που μου αρέσει στη ζωή μου. Α, αυτό που μου αρέσει. Δεν θα είχα αφήσει σήμερα, αδερφοί, την επιχείρηση που είχα το μαγαζί τότε και έβγαζα πολλά χρήματα, δεν θα το είχα αφήσει. Άμα ήθελα να κάνω το θέλημα το δικό μου, δεν θα το είχα αφήσει. Η λογική τι λέει, έχεις μια επιχείρηση, βγάζεις λεφτά, μια χαρά είσαι. Όποτε μπορείς θα πηγαίνεις και στην εκκλησία, μην ζορίζεσαι κιόλας και πηγαίνεις όπως οι άλλοι που είναι φανατικοί 3-4 φορές τη βδομάδα, δεν είναι φανατικοί, είναι ευλογημένοι. Ο άνθρωπος, αδερφοί, που πάει να συναντήσει τον Κύριο είναι ευλογημένος. Αναγνωρίζει την αδυναμία του και πάει να συναντήσει τον Κύριο. Μα δεν χρειάζεται, κάθε Κυριακή θα πηγαίνω. Γιατί έχω δουλειές τώρα, έχω πολλές δουλειές, έχω business. Θα κάνω λεφτά. Τι λες? Και βάζεις τη σωτηρία σου σε δεύτερη μοίρα και βάζεις πρώτα απ' όλα το μαμονά της αδικίας. Έτσι είπε ο Κύριος. Τα χρήματα, ο μαμονάς της αδικίας. Και αδυνατίζει ο άνθρωπος. Και χάνει. Κουράζεται στη δουλειά. Πολύ κούραση. Πολύ δουλειά. Έχουμε πολλή δουλειά, αδερφέ. Πού είσαι, αδερφέ? Πολλή δουλειά. Και την ψυχή σου τι θα την κάνεις, αδερφέ μου? Και όταν έρχεται, αδερφή, η σωματική κούραση, έρχεται και η πνευματική πτώση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Δουλεύει, δουλεύει. Πάει να αγωνατίσει, τον παίρνει ύπνο στο κάθισμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να δώσουμε το χρόνο που αναλογεί στο Θεό να τον τιμήσουμε. Και πάει ο Ιωνάς, τον πάει εκεί πέρα αυτό το κήτος, τον βγάζει στην ακτή και ταλαιπωρημένος όπως είναι, βρώμικος. Λένε, μην νομίζετε ότι τη φοράει για να κουστούμι, Ο Ιωνάς βρώμικος. Μέσα από τα υγρά εκεί του κήτους, μέσα στην έρημο που τον έβγαλε εκεί στην άμμο, λερωμένος, κονισμένος, χωρίς νερό, ταλαιπωρημένος. Και πάει να ξεκινήσει να κάνει αυτό που του είπε ο Θεός, αδερφή. Γιατί πρέπει να ταλαιπωρηθείς για να κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός. Για να κάνεις το θέλημα του Θεού, για να ακούσεις τη φωνή του Θεού μέσα από την Αγία Γραφή, που είναι ο Λόγος του Θεού, πρέπει να ταλαιπωρηθείς. Δεν είναι ωραία, αγαπητοί αδερφοί, που λέμε στο παιδί μια κουβέντα και το βλέπεις και είναι υπάκουο, το παιδάκι. Κάνε αυτό, πάει και το κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί και του λες, μη το κάνεις αυτό, μη αυτό, και πάει κόντρα. Πόσο λυπάται ο πατέρας και η μάνα, αγαπητοί αδερφοί. Πόσο λυπάται ο Θεός όταν μας λέει, παιδί μου, πρόσεχε, πρόσεχε. Και υπάρχουν πνευματικές πινακίδες μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι φανατισμός, είναι αγιοσύνη, αγαπητοί αδερφοί. Οι πινακίδες στον δρόμο της τροχέας δεν είναι για να σου επιβάλλει κάποιος τον νόμο, αλλά είναι για να σε προστατέψει από το θάνατο. Σου λέει στόπ, σταμάτα. Όχι, εγώ δεν υπολογίζω τίποτα, θα περάσω το στόπ. Έχω τελειώσει και πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ πότε περνάνε αυτοκίνητα. Τι λες, σκοτωθείς. Θα βρεις τον πελά σου. Α, δεν βάζω ζώνη στο αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, θα κρατηθώ από το τιμόνι, δεν μπορεί να κρατηθείς τίποτα. Γιατί το βάρος δεκαπλασιάζεται όταν γίνει σύγκρουση. Τίποτα δεν μπορεί να κρατηθείς. Κάνε αυτό το απλό που ξέρεις και αυτό που δεν μπορείς θα το κάνει ο Θεός. Θα σε φυλάξει ο Θεός. Γιατί ο Κύριος μας φυλάει. Προσευχόμαστε, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, κάνουμε μια προσευχή. Οι γυναίκες φοράνε το μαντιλάκι, κάνουμε μια προσευχή. Γιατί? Για να μας φυλάξει ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια. Και έχουν δει τα μάτια μου πολλά.
Είμαι χειριστής βαρέων μηχανημάτων πολλά χρόνια και έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Έβαζα 2-3 φορές τη βδομάδα ευχαριστήρια στον άμβονα από πού με φύλαξε ο Θεός. Αφού σκεφτόμουν να λέω, μην νομίζουν οι αδερφοί ότι το παράκανα. Αλλά όταν παίζεις με το θάνατο καθημερινά, αγαπητά αδέρφια, αν δεν το ζήσεις, δεν μπορεί να το καταλάβεις. Εχθές ένας συνάδελφός μας έμεινε ανάπηρος, 40 χρονών. Η δουλειά μας είναι βαριά, έχει να κάνει με ογκώδες αντικείμενα. Ένας γκουβάς από μπολντόζα έφυγε, πήγε να βάλει ένα τάκο το παιδί κάτω από, να το φορτώσουν σε μια νταλίκα και γλίστρησε ο γκουβάς και έπεσε πάνω στο πόδι του. Μας φυλάει ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια. Η ασφάλειά μας είναι ο Κύριος. Να μην το ξεχνάμε αυτό και ο Ιωνάς αρχίζει, περπατάει μέσα στην Νινεβή και φωνάζει ότι ο Θεός θα καταστρέψει την Νινεβή. Φωνάζει. Φωνάζει ο Ιωνάς. Τι φωνάζεις, μπορεί να πει κάποιος. Ιωνά, χαμένα τα έχεις, αφού είναι άπιστοι άνθρωποι. Τι ασχολείσαι. Τι θες και ασχολείσαι με αυτούς που δεν θέλουν το Θεό. Έπρεπε να φωνάξουμε, αγαπητά αδέρφια. Το πώς θα ενεργοποιήσει την καρδιά ο Θεός του καθενός δεν το ξέρουμε. Πρέπει να φωνάξουμε, αγαπητοί αδερφοί. Πρέπει να σαλπίσουμε στους ανθρώπους. Στους γύρω σου, στον περίγυρό σου, στον κύκλο που έχεις, στο μανάβι, στο φούρναρι. Παντού πρέπει να φωνάξουμε, αγαπητά αδερφιά, ότι έρχεται ο Χριστός. Ο κόσμος είναι σε απελπισία, είναι σε θλίψη, είναι σε απογοήτευση. Έχουν απογοητευτεί από τα συστήματα, τα πολιτικά. Δεν πιστεύουν πια οι άνθρωποι. Έχουν απογοητευτεί από τα θρησκευτικά συστήματα. Γιατί βλέπουν την εκμετάλλευση, το εμπόριο. Και έχουν απογοητευτεί οι άνθρωποι. Μα και θα γίνω εγώ τώρα Ιωνάς. Ναι, αδερφέ μου, να γίνεις Ιωνάς. Να φωνάξεις. Να έρθει μετάνοια, να έρθει η ευλογία του Θεού, να έρθει η χάρις του Θεού. Και φωνάζει ο Ιωνάς, Και μ' αρέσει κάτι, αγαπητοί αδερφοί, εδώ. Φωνάζει ότι θα καταστραφεί η Νινεβή. Γιατί του το έχει πει ο Θεός. Δεν λέει κάτι από μόνος του. Και να προσέξουμε, αγαπητά αδέρφια, αν δεν σου έχει πει κάτι ο Θεός, μην πας και λες δικά σου πράγματα. Δεν λέμε δικά μας πράγματα. Ο χριστιανισμός δεν είναι να πεις τα δικά σου, πώς τα αντιλαμβάνεσαι εσύ. Πας στον άλλο να έχει κάποια δογματικά πράγματα μέσα του. Δεν πάει να το βγάλεις εσύ. Εσύ να του πεις για την αγάπη του Χριστού. Μην ανάβεις κεριά εκεί, μην κάνεις το σταυρό, μην το λες αυτό. Ο άλλος το έχει σέβασμα μέσα του. Θα του πεις για την αγάπη του Χριστού. Ζήτα το Χριστό. Ζήτα να έρθει ο Χριστός να σου δείξει ότι είναι ζωντανός. Μη γίνεται το, αγαπητοί αδερφοί, να γίνουμε εμπόδιο στους ανθρώπους να πάω να προσπαθήσω να βγάλω στον άλλον που έχει σέβασμα μέσα του. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και αφού φωνάζει ο Ιωνάς μέσα στην ταλαιπωρία του, οι άνδρες της Νινεβή, ακούστε τη λεπτομέρεια, επίστευσαν στο Θεό. Οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν στο Θεό. Αφού ο Ιωνάς είναι σαρακένδυτος εκεί, μπορώ να πω. Μες στη βρώμα, ταλαιπωρημένος. Ποιο Θεό πίστεψαν. Επίστευσαν στο Θεό. Εσύ σήμερα, αδερφέ μου και αδερφή μου, πιστεύεις στη φωνή του Θεού που ακούγεται από τους δούλους του Κυρίου δια Πνεύματος Αγίου. Ακούς τη φωνή ή την απορρίπτεις. Ή σου λέει κάτι ο δούλος του Θεού και το απορρίπτεις. Δεν το ακούω. Έλα τώρα, τι θα μας πει αυτός. Έτσι, Οι άνδρες της Νινεβή, οι άπιστοι, ακούνε τη φωνή του Θεού μέσα από τον Ιωνά. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και κήρυξαν νηστεία και νεβήθησαν σάκους από μεγάλου αυτού ως μικρού αυτών. Ανιστέψουμε, να μην φάμε. Και πόσο δύναμη έχει νηστεία, αγαπητοί αδερφοί, τι μας έχει δείξει ο Κύριος. Νηστεία όχι αλλαξοφαγία, να τρώω καρότα και να μην τρώω κρέας, αλλά νηστεύω σημαίνει δεν τρώω τίποτα. Και όταν λέμε κάποιος ότι είναι νηστικός, σημαίνει δεν έχει φάει. Και έχει πολύ μεγάλη δύναμη νηστεία. Μια αδερφή έκανε νηστεία 6 μέρες και ελευθέρωσε ο Κύριος τα παιδιά της από τα ναρκωτικά. Εμένα με μια μέρα νηστεία μου πήρε ο Κύριος το τσιγάρο, καπνιστής φανατικός. Μία μέρα. Το ζήτησα και έφυγε. Σηκώνομαι την άλλη μέρα το πρωί, βάζω το τσιγάρο στο στόμα μου και λέω, σαν άγνωστο. Λέω, τι έγινε, σαν να ήρθε ένα χέρι το βράδυ, αδερφή, και μου πήρε την επιθυμία του τσιγάρου. Πόσο δύναμη έχει η νηστεία. Ένας αδερφός
έβαλε 3 μέρες νηστεία την οικογένειά του. Μένουν εδώ στο Μενίδη, το ξέρω προσωπικά. Δεν θα φάμε τίποτα. Ούτε εμείς ούτε τα ζώα μας. Είχε και κοτούλες, είχε. Και ο Κύριος θεράπευσε τη γυναίκα του από τον καρκίνο. Ενεργεί ο Θεός, αδελφοί. Δείχνουμε στο Θεό ότι δεν έχουμε ανάγκη να θρέψουμε τη σάρκα, αλλά τι έχουμε ανάγκη, να απαντήσει ο Θεός στην προσευχή μας. Στο αίτημά σου. Γι' αυτό, αδερφέ μου, φέρε το αίτημά σου με νηστεία και προσευχή και θα δεις πώς θα επέμβει ο Θεός. Και έμαθε ο βασιλιάς, λέει, εκεί έβγαλε τη στολή και διακηρύττει παντού ότι πρέπει, διακηρύχθηκε και γνωστοποιήθη εν την Ινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και λαλήθη οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσει μηδέν. Μηδέν αβοσκίσωση, μηδέν απείωση. Τι ωραίες καρδιές, ε. Φοβηθήκανε το Θεό. Αρχή σοφίας, λέει ο Δαβίδ, φόβος Κυρίου. Να έχουμε φόβο Θεού, αγαπητοί αδερφοί. Μη συνηθίζουμε την παρουσία μας στην Εκκλησία. Δεν πηγαίνω τυπικά. Πάω να κάτσω εκεί να συζητήσω λίγο, να πιάσω την κουβέντα. Πρόσεχε. Διακινεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα. Έρχεται και εργάζεται. Πρόσεχε πόσες προφητείες έχουμε ακούσει. Ότι κύψατε τα σκεφαλά σας γιατί αυτή την ώρα εισέρχεται ο Υιός μου αγαπητός μέσα στην αίθουσα ταύτη. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει. Το ξεχάσαμε. Δεν είναι εδώ ο Κύριος. Είναι εδώ. Είναι ανάμεσά μας. Να προσέξω. Να σεβαστώ. Μην ξεχαστώ. Δεν θα φάμε τίποτα, λέει ο βασιλιάς. Έβγαλε τη στολή, ταπεινώθηκε. Και αφού κάνανε αυτή τη θυσία ενώπιον του Θεού, αδερφοί, τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του θυμού αυτού και δεν απολεστώμε. Μήπως γίνει κάτι. Μα τον ξέρετε το Θεό ποιος είναι, αφού δεν τον πιστεύετε. Νινεβίτες. Κάνουν αυτή τη θετική σκέψη, αδερφοί. Εγώ πιστεύω είναι μια σκέψη μετανοίας. Όπως έκανε ο άσωτος Υιός, αν γυρίσω στο σπίτι του πατέρα μου, θα περνάω καλύτερα, όπως ας είμαι σαν τους μισθωτούς. Να κάνουμε θετικές σκέψεις μετανοίας, αγαπητοί αδερφοί. Να αλλάξουμε, μην έχω κόντρα το Θεό. Στους υπερηφάνους, λέει ο Θεός, αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και είδε ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από τη σοδού αυτών της πονηράς και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίο είπε να κάνει σε αυτούς και δεν έκαμε αυτό. Και μπορεί να πει κάποιος, α, είπε έτσι ο Θεός και δεν έγινε. Είναι καλός ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν μείνουμε, αν κάνουμε το θέλημά Του, αν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, είναι καλός ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει. Θα αλλάξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα αυτός ο Θεός που πληρεί το σύμπαν να έρθει να βοηθήσει τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Οι Νινεβίτες είναι αμαρτωλοί. Αλλά νηστέψανε. Κινήσανε το χέρι του Θεού, αδερφοί. Με την κίνησή τους αυτή, με την πίστη τους, γιατί δεν είναι μια κίνηση πίστης, δεν είναι οτιδήποτε, είναι μια κίνηση πίστης. Μήπως μεταμεληθεί ο Θεός για το κακό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, φυσικά ο Ιωνάς, αφού μεταμελήθηκε ο Θεός και δεν έγινε το κακό, έγινε πυρκεμανία. Το ήξερα εγώ ότι είναι Θεός καλός. Γι' αυτό πήγαινα στους Θαρσείς. Δεν ήξερα ότι είναι καλός ο Θεός. Αγαπητοί αδερφοί, μην προσπαθούμε να διδάξουμε και το Θεό. Μην διδάξουμε το Θεό. Ο Κύριος είπε στους 12 μαθητές, θα κάτσετε στους 12 θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ο Ιούδας δεν θα κάτσει ποτέ. Λέει κάποιος, α, αυτή η προφητεία έγινε και δεν έγινε. Κάτσε αδερφέ μου, περίμενε. Και ο Κύριος ο ίδιος είπε, θα κάτσετε στους 12 θρόνους. Γιατί δεν έκατσε ο Ιούδας, γιατί η καρδιά του έφταιγε. Γιατί πλανήθηκε, αγαπητοί αδερφοί, η καρδιά του. Είχε στην καρδιά του τα αργύρια και πήγε και πρόδωσε τον Κύριο. Μα το είπε ο Κύριος, προφητεία, γίνεται τέτοια λάθη. Ο Κύριος το λέει, εάν μείνουμε ως τέλους, αγαπητοί αδερφοί. Μείνε πιστός, λέει, ως θανάτου και θέλω σου δώσει το στέφανος της ζωής. Μη μεταβαλόμαστε, μη μετακινούμαστε. Να αφήσουμε, πολλές φορές έρχεται το μυαλό, παράγει εξυπνάδες, θεωρίες. Κάτσε αδερφέ μου. Τα θεώρησα, λέει, σκύβαλα, λέει ο Παύλος, όλα.
μπροστά στο έξοχνο της γνώσεως του Θεού. Μα είσαι διαβασμένος, Παύλος. Έχεις διδαχτεί εκεί παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, ξέρεις πολλά. Είσαι, γνωρίζεις καλά την Παλαιά Διαθήκη. Είσαι ζηλωτής, είσαι... Τα θεώρησα όλα σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Θεού. Ένα ωραίο σκεύος, αγαπητοί αδερφοί. Να γίνουμε εύχριστα σκεύη στα χέρια του Θεού. Και του δώσε το παράδειγμα εκεί με την Κολοκύθη ο Θεός του Ιωνά. Του την ξέρανε, πειράχτηκε ο Ιωνάς, του ήθελε να του διδάξει το μάθημα ο Θεός. Και καλό είναι να παίρνουμε τα μαθήματα, αδερφοί, χωρίς να αναγκάζουμε το Θεό να περνάμε καταστάσεις. Και όταν το κατάλαβε ο Ιωνάς, το εξήγησε ο Θεός, εσύ αγανάκτησες για την Κολοκύθη. Εγώ δεν έπρεπε, λέει, να σκεφτώ ταυτούς τους ανθρώπους. Ήταν περίπου 120.000 λαός στην Νινεβή. Ο Θεός πονάει, αδερφοί, δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Δεν θέλει να χαθεί ο άνθρωπος, αγαπητά αδέρφια. Να σταθούμε με σοβαρότητα, με φόβο ενώπιον του Κυρίου, μέσα στην Εκκλησία, παντού, να σταθούμε με φόβο. Γιατί ο διάβολος τον τελευταίο καιρό έρχεται, αδερφοί, και προσπαθεί, όπως στην Αμερική που γκρέμισε τις εκκλησίες, με την κοσμικότητα τις γκρέμισε. Προσπαθεί να βάλει την κοσμικότητα μέσα στην Εκκλησία. Λίγο, δεν πειράζει, έλα τώρα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει. Βάλε και λίγο το κολάν να κάνεις εκεί τη δουλειά σου, να είσαι άνετη. Α, έτσι, ε. Το ξέχασες το Θεό. Έφυγε ο φόβος του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό. Μη γέννητο, αγαπητοί αδερφοί. Δεν θέλουμε να χάσουμε τον Κύριο. Να έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία μας. Παντού να είναι ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, και θα πάμε καλά. Έρχεται ο Κύριος μαζί μας. Αλληλούια.